Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Dr. Teddy και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου όπου μιλάμε για απλά λόγια για το WordPress, το σχεδιασμό ιστοσελίδων και την ψηφιακή μας ζωή γενικότερα σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα, συνεχίζοντας τις αναφορές μας στον Elementor, τον δημοφιλή page builder για το WordPress, θα αναφερθούμε σε δύο ασήμαντα, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά πολύ χρήσιμα widgets, modules του Elementor, του Divider και του Spacer. Ασήμαντα, ξαναλέω σε εισαγωγικά, γιατί πολύ συχνά δεν τα δίνουμε σημασία, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην αισθητική και στο design της σελίδας μας. Έχω ήδη φτιάξει μια απλή σχετικά σελίδα. Είμαι στην κατάσταση σχεδιασμού για το Elementor. Έχω βάλει εδώ ένα header. Κατά λάθος το άλλαξα θέση, ένα heading. Έτσι, εδώ έχω ένα μικρότερο. Εδώ έχω ένα απλό κείμενο και εδώ έχω 4 φωτογραφίες, οι οποίες είναι σε inner sections. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα σχετικό βίντεο για τα advanced layouts, για το πώς δουλεύουμε με inner sections και όχι με τα γενικά sections. Πολύ χρήσιμα όταν θέλουμε να φτιάξουμε λίγο πιο περίπλοκα layouts από τα συνηθισμένα. Τι είναι ο divider? Ας βάλουμε ένα για να το δούμε. Είναι στα βασικά modules widgets του Elementor, δηλαδή και στην free έκδοση, και είναι μια γραμμή στην ουσία η οποία χωρίζει, αυτό που λέει και η λέξη divider, χωρίζει περιεχόμενο. Και τη βάζω για αισθητικούς λόγους όταν θέλω να ξεχωρίσω, ας πούμε, δύο κομμάτια του περιεχομένου. Βλέπετε, τράβηξα το widget εδώ κάτω από το μεγάλο αυτό heading, από το μεγάλο αυτό τίτλο που λέει Welcome, και by default μου εμφάνισε μία μαύρη γραμμή. Και εδώ αυτομάτως εμφανίστηκαν τα options της γραμμής αυτής, του divider αυτού. Τι μπορώ να κάνω με αυτά, τα δείχνω στα γρήγορα. Μπορώ να την κάνω, βλέπετε, παύλες. Μπορώ να την κάνω να είναι έτσι σαν χειρόγραφη. Μπορώ να την κάνω να είναι σαν καρδιογράφημα. Βλέπετε, οι επιλογές είναι κάτι παραπάνω από αρκετές. Μπορώ να την κάνω να είναι σαν σχήματα. Η δεύτερη επιλογή, το width, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορώ να την μικρύνω. Και μάλιστα φαίνεται πολύ ωραία στην απλή γραμμή, όταν θέλω, ας πούμε, να μην έχω μια γραμμή συνηθισμένη από τη μία άκρη μέχρι στην άλλη, συνηθίζεται αρκετά να την έχω έτσι μια μικρή γραμμή κάτω από έναν μεγάλο τίτλο. Μπορώ φυσικά να τη βάλω στο κέντρο, ή δεξιά ή αριστερά, να την στοιχίσω όπως θέλω. Και ένα άλλο πολύ όμορφο χαρακτηριστικό είναι να την χωρίσω στη μέση και να βάλω και ένα κείμενο το οποίο έχει και από τις δύο του πλευρές έναν τίτλο. Text, βλέπετε εδώ, βάζω text, γράφω κάτι. Και αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με το μήκος της γραμμής που έχω, του divider που έχω επιλέξει. Μπορώ να βάλω και ένα εικονίδιο ανάμεσα και προφανώς μπορώ να διαλέξω είτε από τη βιβλιοθήκη και να πω insert των εικόνων, είτε να κάνω upload το δικό μου SVG υποχρεωτικά αρχείο. Προς το παρόν βγάζω αυτό το χαρακτηριστικό. Ξαναλέω, τα style είναι πάρα πολλά, εξαρτάται από τη σελίδα μας και από το γούστο του καθενός. Αφήνω μια απλή γραμμή και πηγαίνω στο tab που λέει style. Προφανώς μπορώ να το αλλάξω χρώμα.
θα βάλω αυτό που έχει και ο τίτλος μου ή ένα μαύρο έτσι για να φαίνεται λίγο πιο έντονα. Μπορώ να αλλάξω το πάχος της γραμμής. Και πολύ ενδιαφέρον έχει και η επιλογή gap που καθορίζει το κενό που θα έχει από πάνω και από κάτω ο διαχωριστής μου, το divider. Το αλλάζω το χρώμα, το βάζω να είναι ίδιο με τη γραμμή και όλα αυτά εδώ οι αλλαγές που έχω κάνει ισχύουν για οποιαδήποτε style, steel divider. Έτσι. Μπορώ να βάλω αστεράκια, να τα μεγαλώσω σε μέγεθος. Έχει πολύ αρκετό ενδιαφέρον. Το advanced, τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να βάλω κίνηση. Είναι πολύ ωραίο κάποιες φορές στο divider να έρχεται με ένα είδους κίνηση την ώρα που φορτώνει η σελίδα μου. Μπορώ άμα θέλω να το αλλάξω και το background. Τώρα να του βάλω border, πλαίσιο, είναι λίγο χαζό γιατί δεν θέλω να έχω φυσικά border στο divider. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να πειραματιστώ με αυτό γιατί μου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σχεδιαστικές. Το σβήνω, θα βάλω ένα divider κάτω από εδώ και από την, από τον υπότιτλο ας πούμε. Θα τον μικρύνω λίγο, θα τον φέρω ως εδώ. Θα τον χοντρίνω και λίγο να φαίνεται πιο παχής και θα του βάλω και έτσι. Άμα δείτε, κλείνω λίγο το πάνελ, νομίζω ότι είναι λίγο πιο όμορφο από το να έχω ένα άσπρο διαχωριστικό εδώ πέρα ανάμεσα στο κείμενο και στους τίτλους. Όλα βέβαια είναι σχετικά, εξαρτώνται από το γούστο του καθενός. Το spacer widget από την άλλη μεριά, αυτό εδώ, βλέπετε divider και spacer είναι δίπλα-δίπλα, το spacer widget είναι αυτό που δηλώνει το όνομά του, κενός χώρος. Όμως βολεύει πάρα πολύ και μπορεί να χρησιμεύσει για εντυπωσιακές αισθητικές πινελιές. Με το spacer και με λίγη φαντασία μπορώ να φτιάξω ωραία σχήματα χωρίς να χρειάζεται να φορτώνω τη σελίδα μου με επιπλέον εικόνες ή illustrations. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω το εξής. Θα δείτε ότι οι πειραματισμοί δυνητικά είναι άπειροι. Τραβώ το spacer, το βάζω εδώ κάτω. Βλέπετε, εμφάνισε τίποτα, όχι. Απλά το μπλε πλαίσιο, πάλι το μετακίνησα, το μπλε πλαίσιο εδώ υποδηλώνει ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα κενός χώρος, ένα κενό διάστημα, spacer. Και μπορώ να αλλάξω το μέγεθός του κατά ύψος, είτε σε pixels, είτε σε ποσοστό του viewport, γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε μια μέρα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το responsive design, το αφήνω σε pixel προς το παρόν, είτε σε EM, που είναι αυτό που έχει σχέση με το ποσοστό σε σχέση με τη γραμματοσειρά, με το μέγεθος της γραμματοσειράς. Για τα μεγέθη θα αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο σε μελλοντικό χρόνο, είναι λίγο πιο advanced θέματα. Ας πούμε βάζω αυτό το space εδώ και πάω στο advanced, γιατί εδώ έχει πάρα πολύ σημασία. Βάζω background για να το εμφανίσω το spacer. Δηλαδή άμα δείτε, άμα κρύψω το panel, τώρα δεν βλέπω τίποτα εδώ. Και όμως εδώ έχω προσθέσει κάτι, ένα widget που ονομάζεται spacer και είναι ο κενός χώρος. Οπότε ας το βάλω ένα background, ένα χρώμα, θα το βάλω και αυτό μπλε, να μοιάζει με τα υπόλοιπα. Αυξάνω και λίγο το μέγεθός του και
πειραματίζομαι τώρα με αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το positioning. Τι είναι το positioning? Μπορώ να βάλω custom width στον spacer. Και βλέπετε, το έκανε πολύ μικρό. Λέω θα το κάνω 250 pixels. Και μπορώ να κάνω και το εξής. Θα πω absolute positioning. Το absolute positioning έχει σχέση με τη CSS. Σημαίνει ότι μπορώ ένα αντικείμενο, ένα στοιχείο της σελίδας, να το πάω όπου εγώ θέλω, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από τις θέσεις των υπόλοιπων στοιχείων της σελίδας. Μάλιστα, εάν το παρατηρήσατε, το default είναι εδώ και κάνω τις αλλαγές που θέλω να κάνω. Όταν όμως επιλέξω absolute, βλέπετε που εμφανίζεται ένα χεράκι πάνω σε αυτό το στοιχείο και μάλιστα ένας σταυρός εδώ. Μου δίνει τη δυνατότητα απλά να το πιάσω και να το πάω όπου θέλω. Όπου θέλω. Ας πούμε, θέλω να το πάω εδώ, έτσι, για να βάλω μια ωραία πινελιά, ας πούμε, στις εικόνες αυτές που έχω εδώ. Το φέρω εδώ πέρα. Μπορώ ταυτόχρονα αυτό το να αλλάξω τις γωνίες του πλαισίου γύρω-γύρω. Τις αλλάζω όλες μαζί. Άμα το παρατηρήσετε, βλέπετε, έχουν στρογγυλέψει κατά κάποιο τρόπο. Έχουν αποκτήσει μια καμπυλότητα. Θα τις βάλω όλες, ας πούμε, να είναι 40. Μπορώ να βάλω και ένα πλαίσιο κανονικά, το οποίο θα είναι 3 pixels και θα έχει, ας το κάνω, λίγο σκούρο μπλε. Για να το δούμε λίγο πώς φαίνεται. Ορίστε. Στην ουσία είναι σαν να βάζω μια εικόνα, αλλά δεν πρόκειται για εικόνα. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Είναι ένας κενός χώρος πάνω στον οποίο μπορώ να κάνω αισθητικές παρεμβάσεις και φυσικά να αλλάξω τη θέση του. Μπορώ, ας πούμε, το background να το κάνω λίγο διαφανές. Έτσι. Δυνητικά, ξαναλέω, οι δυνατότητες είναι άφθονες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ωραίο κόλπο. Μπορώ να βγάλω εντελώς το background και να μείνει μόνο αυτό εδώ έτσι. Δηλαδή, βλέπετε ότι μπορώ να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα. Το επαναφέρω αυτό. Εδώ είναι το background. Το κάνω clear και βλέπετε μένει μόνο το πλαίσιο. Τέλειο. Αν υποθέσουμε ότι μας αρέσει. Το ξαναβάζω όμως. Το κάνω λίγο διαφανές, όπως πριν, για να φαίνονται εικόνες από πίσω. Και βλέπετε, έχω βάλει ένα αντικείμενο εδώ στη μέση της σελίδας μου, ας το πούμε, σε αυτή τη στήλη ή στη μέση του inner section. Όπου θέλω μπορώ να το πάω με το absolute positioning. Πολύ σημαντικό. Όμως, εδώ στο positioning πρέπει να προσέξουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Μας προειδοποιεί το Elementor από μόνο του. Λέει ότι το custom positioning δεν θεωρείται και τόσο καλή πρακτική όταν μιλάμε για responsive design. Έχει τη σημασία του, γιατί τι θα πει absolute positioning? Ότι στη θέση που βάζω το αντικείμενο, εκεί θα παραμείνει σε όλες τις συσκευές. Για παράδειγμα, αν χτυπήσω εδώ κάτω το responsive mode, θέλω να δω πώς θα φαίνεται στο tablet, βλέπετε, εξαφανίστηκε σχεδόν, φαίνεται εδώ πέρα. Αν πατήσω πώς θα φαίνεται στο κινητό, ούτε καν το βλέπω. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να προσέξω αρκετά το πού θα το τοποθετήσω σε σχέση με το absolute positioning. Βέβαια, από την άλλη μεριά,
υπάρχει και αυτή η επιλογή responsive, στην οποία μπορώ να πω ότι αυτό το αντικείμενο που έχω επιλεγμένο, το spacer στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θέλω hide στο tablet, δεν θέλω να φαίνεται, hide στο mobile. Μπορώ δηλαδή για κάποιο λόγο αυτό το αντικείμενο να μην μου εμφανιστεί σε φορητή συσκευή, σε tablet ή σε κινητό τηλέφωνο. Μπορώ όμως, εάν θέλω να το εμφανίσω για κάποιο λόγο, να πω, το επιλέγω, κάνω κλικ εδώ σε αυτό το μικρό εικονάκι που λέει desktop, επιλέγω tablet και λέω ότι στο tablet θα το φέρεις εδώ. Οπότε να φαίνεται έτσι. Και μάλιστα στο tablet θέλω να έχει πιο μικρό πλάτος. Δείτε τώρα πώς είναι στο desktop, δείτε πώς είναι στο tablet, στο ίδιο σημείο. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορώ να πω το width στο κινητό. Τώρα εδώ μάλιστα δεν μου φαίνεται καθόλου και πρέπει να το βρω με τις επιλογές εδώ του offset. Ή να το φέρω στην default θέση που ήταν πριν, που είναι το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο. Βλέπετε position default, είμαι σε κατάσταση mobile και να του πω ότι το width εδώ στο mobile θα είναι αυτό εδώ και θα είναι κεντραρισμένο. Οπότε για να δούμε και τις τρεις εναλλακτικές. Λέω, στο desktop το width είναι έτσι, στο tablet είναι έτσι, στο mobile είναι έτσι. Αλλάζει το position. Στο, ξανά πηγαίνω στο tablet, στο desktop, συγγνώμη. Το position είναι absolute, το φέρνει εδώ. Στο tablet είναι πάλι absolute, το φέρνει εδώ. Στο κινητό είναι εδώ. Οπότε μπορώ ανάλογα με τη συσκευή να φέρω ένα αντικείμενο, ένα spacer όπου εγώ θέλω. Βέβαια ξαναλέω και πολύ καλά κάνει ο Elementor που μας προειδοποιεί ότι το custom positioning, το absolute positioning, θέλει αρκετή προσοχή στις φορητές συσκευές. Καλό είναι να το χρησιμοποιούμε με φιδό και μόνο όταν χρειάζεται. Είναι επίσης πολύ ωραίο εάν θέλουμε να έχουμε και μία κίνηση. Έτσι, να το κάνουμε να εμφανίζεται με ένα εφέ, με ένα μικρό animation. Και το animation μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις συσκευές που θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε ή όχι. Προσωπικά συνιστώ και για λόγους οικονομίας δεδομένων, εάν τυχόν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τέτοια αισθητικά στοιχεία, καλό είναι να πηγαίνουμε κατευθείαν στο responsive, να το κάνουμε, να κάνουμε όποιες αλλαγές θέλουμε στο desktop, αλλά μετά θα μπορούμε να πούμε hide on tablet, hide on mobile. Να μην φαίνεται δηλαδή στο tablet ή σε μια συσκευή τηλεφώνου. Και οικονομία στην φόρτωση της σελίδας κάνουμε, αλλά και δεν παιδευόμαστε να το φέρουμε στην σωστή θέση. Όλα φυσικά είναι θέματα πειρασματισμών και προσωπικής αισθητικής. Αυτά σήμερα για τους divider και για το spacer, το κενό διάστημα. Πειραματιστείτε ελεύθερα, οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα με αυτά, χωρίς υπερβολές βέβαια, και από εκεί και πέρα θα φτιάξουμε πλέον, θα αρχίσουμε μάλλον να φτιάχνουμε μια ολοκληρωμένη σελίδα από το επόμενο βίντεο.
Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, είμαι ο Dr. Teddy. Μην ξεχνάτε να γραφτείτε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις καινούργιες ενημερώσεις. Να είστε όλοι καλά εν μέσω των δύσκολων καιρών.